και το θέμα το έβαλε η Κομισιόν καταρχήν, αλλά έδωσε μια δικιά του προέκταση ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, ο οποίος σχολιάζοντας αυτή την αρνητική έκθεση της Κομισιόν για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων μετά από τα μέτρα ή παροχές, όπως τα λέει ο καθένας σας, πριν από τις ευρωεκλογές, ότι έχουμε πρόβλημα, μπορεί να αποκλίνουμε από τους στόχους αυτούς και πιθανόν να χρειαστούν και ισοδύναμα μέτρα. Έχαμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας το σχολίασε αυτό και είπε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη και στο παλιό πολιτικό σύστημα, κύριε Φίλη, δείχνοντας προς τη Νέα Δημοκρατία και σε ακραίους κύκλους των Βρυξελών, δείχνοντας για μια ακόμη φορά στις Βρυξέλλες για να αμφισβητηθούν τα μέτρα Ελάφρυνση και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φίλιπ, μου κάτι. Ε, καταρχήν, σε ποιου άνοιξε η όρεξη, γιατί μέχρι προχτέ ξέραμε ότι η Κομισιόν είχε μία συμπεριφορά απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία μάλιστα σχολιαζόταν αρνητικά και από την αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, ο κύριο Μοσκοβισή, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ σα έκλεινε φιλικά το μάτι. Τι άλλαξε δηλαδή τώρα και κλείνουν το μάτι ανάποδα. Ωστε να σα πλήξουν. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα που έδωσε ο Πρωθυπουργό. Έχει συμβεί κάτι. Γίνανε. Αμφισβητείτε πλήρω τα στοιχεία που δίνει η Κομισιόν, ή πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας, για να μην μα έρθει μετά κάπως ξαφνικό. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πλήρη αμφισβήτηση, υπάρχει διαφωνία σε συγκεκριμένε εκτιμήσει. Ε, Όμω το σημαντικό που άλλαξε, και το ξέρουν όλοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ναι. είναι οι ευρωεκλογέ. Στι ευρωεκλογέ υπήρξε μια ισχυρή όθηση. Στι δεξιέ ε, και συντηρητικέ ιδέε, πολιτικέ και κόμματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπήρξε ένα προβάδισμα ισχυρό τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. ε, το φάντασμα Βέμπερ, που λέγανε ότι ήταν ένα φάντασμα προεκλογικά, δεν είναι φάντασμα, ναι. είναι μια πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη. Και η Κομισιόν, συνεπώ, είναι υποχρεωμένη να μετακινηθεί προ αυτή τη δεξιότερη στροφή που συντελείται στον ευρωπαϊκό χώρο, όταν μάλιστα δυστυχώ στην Ελλάδα υπάρχει. Το ενδεχόμενο, κάτι γνώμη δεν είναι βεβαιότητα και μπορεί να ανατραπεί, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει ένα παιχνίδι και με τον κύριο Μητσοτάκη στι εκλογέ. Λέτε δηλαδή ότι είναι στημένη η έκθεση τη Κομισιόν. Δεν, δεν πλήξει... λέω ότι μια μετατό... Όχι, δεν είναι στημένη, λέω ότι απηχεί μια μετατόπιση που γίνεται σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό λέω. Αυτό λέτε. Από εκεί και πέρα το ότι αυτό το πράγμα συνδέεται με προθέσει του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίο. Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του μέτρα που ουσιαστικά επαναφέρουν στην Ελλάδα το Διεθνές Δοματικό Ταμείο. Αυτό είναι ένα δεύτερο ουσιαστικό στοιχείο. Να, αυτό κύριε Βορύδη. Ε, εσείς γνωρίζετε κάτι τέτοιο γιατί ο Πρωθυπουργό σήμερα ήταν απόλυτος σε αυτά που είπε. Είπε ότι άνοιξε την όρεξη στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και στο παλιό πολιτικό σύστημα... Εσεί αμφισβητείτε τα στοιχεία τη Κομισιόν. Γιατί, αν δεν τα αμφισβητείτε κι εσείς, είναι δεδομένο ότι κάποια από αυτά που επισημαίνει και επισημαίνει ότι άνοιξε πάρα πολύ ο δημοσιονομικό χώρο, μπορεί να σα επισημανθεί κι εσά, αν εσείς είστε κυβέρνηση μετά τις 7 Ιουλίου, να πάρετε πίσω κάποια μέτρα. Από αυτά που. Μέτρα, παροχέ, δεν έχει σημασία τώρα πώ θα τα πείτε. Αυτά τα οποία τέλο πάντων εξήγηλε η κυβέρνηση. 13η σύνταξη ή όπω αλλιώ το λέτε εσεί κτλ. Εγώ να ξεκινήσω από αυτό. Εμεί δεν θα πάρουμε πίσω κανένα μέτρο. Mm -hmm. Και δεν θα πάρουμε πίσω κανένα μέτρο γιατί αυτά είναι μέτρα τα οποία εξ όσων αντιλαμβανόμαστε η κυβέρνηση θα έχει συνεννοηθεί με την Κομισιόν. Mm -hmm. Και επομένω η Κομισιόν δεν θα έρχεται τη μία μέρα να λέει το ένα και την άλλη μέρα να λέει το άλλο. Και τώρα το γιατί λέει τη μία μέρα το ένα και τη μία μέρα το... και την άλλη μέρα το άλλο, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πράγματι το ενδιαφέρον και την αξία του. Εδώ δηλαδή δύο πράγματα έχουν συμβεί. Ο κύριο Τσίπρα μα έχει πει ψέματα και ο κύριο Ακαλώτη μα έχουν πει ψέματα. Και αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν είχαν συνονοηθεί με κανέναν. Επομένω, αυτό γεννά ένα ζήτημα για την δική του αξιοπιστία και τη δική του κατάσταση στο γιατί νομοθετούν με τον τρόπο που νομοθετούν. Ή αντιθέτω, έχουμε μεταβολή τη θέση κομισιών. Αυτό το οποίο επίση είναι ενδιαφέρον και το οποίο άκουσα ναι. από τον κύριο Φίλιπ τώρα είναι θέλω απλώ να θυμίσω η κομισιόν είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, δεν έχουμε μια νέα σύνθεση. Δεν υπάρχει Βέμπερ. Αυτή τη στιγμή η σύνθεση τη Κομισιόν είναι αυτή που ήταν και πριν τι ευρωεκλογέ και θα παραμείνει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αυτή. Δεν προβλέπω δηλαδή ότι έτσι στο αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στι επόμενε εβδομάδε, λίγε εβδομάδε, να έχει υπάρξει αλλαγή ε, τη σύμφεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω είναι οι ίδιοι συσχετισμοί, αν κανεί αναφέρεται στου συσχετισμού, είναι η ίδια αντίληψη. Και γεννιέται εδώ λοιπόν ένα ερώτημα. Ακούστε τώρα την, την θεωρία Τσίπρα. Η θεωρία Τσίπρα είναι η εξή. Ότι επειδή ψήφισε με τον τρόπο που ψήφισε ο ελληνικό λαό, mm -hmm. αυτό δήθεν δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να βγάζει άλλα στοιχεία. Γιατί? Διότι δήθεν, επειδή ψήφισε δεξιά ο ελληνικό λαό, κατά την ορολογία που υιοθέτησε ο κύριος ε, Φίλη, αυτό σημαίνει ότι είπε στην Κομισιόν ότι ξέρετε, εμεί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση χάρη, κοινωνικά μέτρα, κοινωνικό πακέτο. Δεν θέλουμε. Αυτό είπε ο ελληνικό λαό. Αν αυτό διαβάζουν, όποιο το διαβάζει έτσι, με συγχωρείτε πολύ, είναι προφανέ ότι είναι αυθαίρετο, είναι προφανέ ότι δεν πατάει πουθενά και είναι προφανέ επίση ότι δεν αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία και στα δύο μεγάλα ζητήματα, τα οποία έχει ψηφίσει και νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταψηφίσει, δηλαδή πια δύο ζητήματα, να θυμίσω, το θέμα των ε, ε, συντάξεων και το θέμα ε, του, του αφορολόγητου. Και στα δύο αυτά ζητήματα η Νέα Δημοκρατία τα έχει καταψηφίσει και για τα δύο αυτά ζητήματα η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει τροπολογίε προκειμένου να αλλάξουν. Ε, τώρα δεν μπορεί ο κύριο Τσίπρα να έρχεται να μα εγκαλεί αυτό ο οποίο θα νομοθέτησε, αυτό ο οποίο θα απονομοθέτησε, αυτό που έκανε συμφωνίε. Εμεί έχουμε πει με ανταλλάγματα οι οποίε περιείχαν ανταλλάγματα εξωτερική, στην εξωτερική μα πολιτική. Mm -hmm. Με ανταλλάγματα τέτοια να έρχεται σήμερα να λέει ότι επειδή δεν του άρεσε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, Τώρα θα τιμωρηθούν οι Έλληνε από την Κομισιόν γιατί δεν ψήφισαν κατά την αντίληψη του κυρίου Τσίπρα. Με συγχωρείτε, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα να ακούγονται. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε βαρύ πανικό για να λέει τέτοιε κουβέντε, στι οποίε ουσιαστικά βάζει απέναντί του το σύνολο του ελληνικού λαού και κινδυνολογεί ποιο αυτό ο οποίο μέχρι χτε ήταν ο αγαπημένο. Ήταν ο εξημερωμένο αριστερό. Ήταν mm. ο αριστερό υπόδειγμα. Ήταν το Νόμπελ Ειρήνη. Ήταν αυτό ο οποίο τα είχε βρει με όλου. Αλλά τώρα, μετά τι ευρωεκλογές... Αλλά το Νόμπελ Ειρήνη δεν αφορά την οικονομία, με, κύριε Βορύδη, καταρχήν. Ναι. Ενεθυμήθη εκ νέου τον μεσογειακό τσεγκεβάρα εαυτό του. Και θέλει να μα πει ότι βρίσκεται τώρα αυτό, ποιο, ο κύριο Τσίπρα. Μετά από τέσσερα χρόνια μνημονιακή πολιτική, βρίσκεται σε σύγκρουση με την αγαπημένη του κομισιόν, με όλο αυτό το περιβάλλον. Το οποίο τώρα, αυτή η σύγκρουση ξέρετε τώρα μόλις δημιουργήθηκε. Δεν ναι, νομίζω κύριε, ότι είναι. υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση, ένας ψηφοφόρος να πιστέψει για μία ακόμη φορά αυτή την απόπειρα εξαπάτησης. Ένας, ε. δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Ένας στην Ελλάδα που μπορεί να υιοθετήσει, να πιστεί, να ακούσει οτιδήποτε από αυτή την άποψη. Μα ήταν και πολύ συγκεκριμένο, κύριε Φίλιο ο Πρωθυπουργό. Πήρε κάποια από τα στοιχεία που γράφει η Κομισιόν για επιπλέον α, προσωπικό στο δημόσιο, για 1.500 νομίζω, και είπε ότι ο κύριο Μητσοτάκη έρχεται και για να απολύσει κιόλα. Αυτό που στηρίζεται. Στηρίζεται πρώτα πρώτα στην επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να κάνει προσλήψεις ένας να προσλαμβάνεται όταν πέντε αποχωρούν από το δημόσιο. Αυτό σημαίνει απολύσει. Αυτό σημαίνει βεβαίω μείωση του προσωπικού. του σημείω... προσωπικού σημαίνει και απολύσεις. Και απολύσεις όταν, όταν αποδέχεστε. Όταν, όταν, αποδέχεστε όταν, αυτό. όταν αποδέχεστε ότι έχετε ότι αυτό που λέει η Κομισιόν ότι υπάρχει πλεόνασμα 1550, αυτό λέει, το αποδέχεστε. Σημαίνει ότι πηγαίνετε σε μία γραμμή και απολύσεων. Και δεν σα κάνω τώρα εγώ κάποια, κριτική έτσι αβασάνιστη. Θυμάστε ότι ο κύριο Μητσοτάκη, ω υπουργό τη κυβέρνηση Σαμάρα, ήταν ο υπουργό των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, οι οποίε ξαφνικά ενώ ήταν τόση μεγάλη πίεση από την Τρόικα να γίνουν, μόλι ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έπαψε να υπάρχει η πίεση. Γιατί έπαψε, διότι δεν ερχόταν από την Ελλάδα το αίτημα στην Τρόικα να γίνουν απολύσει, ερχόταν. Όπω βλέπετε από, από την κυβέρνηση Σαμαρά και όχι από ό,τι φαίνεται από του δανειστέ. Όμω κάτι τελευταίο θέλω να Και είναι σημαντικό. Δίνουμε τόση μεγάλη σημασία και καλά κάνουμε στην, 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 έκθεση τη Κομισιόν. Α, και κύριε Φίλη, και κάνουμε, ε, έδωσε λέω. ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Είπα και καλά κάνουμε, εδώ, να, δεν όμως, α, μ, το είπα. Ναι, δεν Πρέπει νομίζεις. να σκεφτούμε α. όμως όμω ότι η Κομισιόν, όπω και το ΔΕΛΤΑ είναι ακόμη περισσότερο, πέφτουν συχνά έξω στι προβλέψει του. Δεν είναι αυτό το πράγμα ένα ισχυρισμό εκτό πραγματικότητα. Ξέρουμε τι γινόταν. Άλλωστε και τα μέτρα που επευλήθησαν με το αφορολόγητο και τη μείωση των συντάξεων ήταν μέτρα ακριβώ γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα βγάλουμε σε πέραση η ελληνική οικονομία του στόχου των μνημονίων. Άρα, βάλε κι άλλα να φορτίσει κι άλλα το γαϊδούρι με, με φορτίο. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν είναι Και όλα σήμερα... έτσι. Γιατί για παράδειγμα, την υπερφορολόγηση δεν σα την επέβαλε κάποιο. Ήταν μια δικιά τ... σα δίκη. Την επέβαλε την υπερφορολόγηση, ατύλιξη. διότι θεωρούσαν ότι με βάση του στόχου που έθετε η κυβέρνηση δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα πλεονάσματα. Και αναγκαστήκαμε, βεβαίω. Θα βέβαιως... μπορούσατε να ακολουθήσετε κάποια άλλα στοιχεία πολιτική βγήνανε... παρά να υπερφορολογήσετε τη μεσαία τάξη. Δεν σα είπανε έβγαινε... φορολογήστε τη μεσαία τάξη. Η φορολογία απευθύνεται σε αυτού που έχουν φοροδοτική ικανότητα. Όσοι έχουν καμία αντίρρηση. Και αυτό συνέβη τότε. Ε, θέλω να σας πω ότι οι η Κομισιόν, όπως και το ΔΝΤ, έχουν συγκεκριμένη πολιτική και προφανές είναι ότι τώρα με την αλλαγή των σχεδιασμών και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, διαφαινόμενη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ναι. οριστική, και έχει μια σημασία αυτό το πράγμα, θέλουν να επιβάλλουν πολιτικές που, για παράδειγμα, έχουμε την περίπτωση της Αργεντινής, όταν βγήκε μια κυβέρνηση με ομοειδεάτη του κυρίου Μητσοτάκη στην Αργεντινή, σε ένα χρόνο επέστρεψε το Δουνουτού στην Αργεντινή. Επεμβλήθηκαν πολιτικέ επιστροφή του Δουνουτού. Αυτό είναι ο κίνδυνο σήμερα. Και έχει μεγάλη σημασία, ε, χωρί να δημιουργούμε προεκλογικέ αντιδικίε ε, κούφιε, να καταλάβουμε ότι όσα πλήρωσε και πλήρωσε πολλά ο ελληνικό λαό για να βγούμε στο βαθμό που έχουμε βγει από του μνημονιακού καταναγκασμού, σήμερα με μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία κινδυνεύουν να πάνε στράφοι αυτέ οι θυσίε και να μην υπάρξει ένα ξεκίνημα ανάπτυξη με δικαιοσύνη κοινωνική, με οικολογική ισορροπία, με δημοκρατία και κοινωνικό κράτο. Αυτό παίζεται σήμερα. Δεν παίζεται αν είναι 1.500 περισσότεροι ή λιγότεροι συμβασιούχοι, γιατί για αυτού μιλάμε. Και να σα πω κάτι. 1.550 συμβασιούχοι. Πολλοί από αυτού είναι στα νοσοκομεία και με το πρόγραμμα δημοσίων προσλήψεων θα γίνουν μόνιμοι. Δεν θα είναι συμβασιούχοι. Δεύτερον, πολλοί από αυτού, οι υπόλοιποι σχεδόν, είναι δασοπυροσβέστε. Έζησε η Ελλάδα το μάτι, έζησε τι πυρκαγιέ, έχουμε ζήσει όλα αυτά τα πράγματα, έχει υποχρέωση να θωρακιστεί με δεδομένο μάλιστα το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή που ήταν ένα συντελεστή επιβάρυνση για τη φωτιά στη χώρα μα. Οφείλουμε, ακόμα και αν είμαστε παραπάνω 500. 500 άτομα στις, στις προσλήψεις των... των... Αυτή η επιπλέον 1500 που γράφει η Κομισιόν στην Νοσοκομεία και, και στη δασοπυρός ναι. Μετά τα Άρα... το μάτι προσφυγή. Βεβαίω. Και έχουμε υποχρέωση να λαμβάνουμε μέτρα, έστω και αν πέφτουμε λίγο έξω στο θέμα των προσλήψεων που λέει η Κομισιόν. Που δεν πέφτουμε, παραλαμβάνω. Αντέχει η οικονομία μα. Εσεί λέτε ότι αυτά τα, τα, άτομα, που... για παράδειγμα, θα τα πωλήσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέμε εμεί. Όταν ακούω τη Νέα Δημοκρατία να, να θέτει τέτοιο ζήτημα, όλοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Και όταν έχουμε και την προϊστορία του κυρίου. Κύριε Μητσοτάκη. Βορύδη, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο τώρα. Μιλάμε για 1.500 άτομα που μα είπε και που αναφέρει η Κομισιόν στην εκθεσή τη και που.